Η χειρότερη χρονιά πληρωμών των επιδοτήσεων από την εφαρμογή τη ΚΑΠ ήταν το 2023, καθώ οι αγρότε έλαβαν πολύ λιγότερα χρήματα, με τι εκτιμήσει να κάνουν λόγο για 563 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε σχέση με το 2022. Ούτε λογαριασμό δίνουν σε κανένα, ούτε για και δεν είμαι μόνο εγώ. 300, 370 ευρώ ήταν. Και μου 120. Ε, τόσο πολύ με ελπίθηκε δηλαδή και μου μόνο τα 120 ευρώ. Ήταν, ύπεθρο η, η, η έχει ερημώσει. Οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά, ενώ τα χρειαζόταν να ψωνίζουν τώρα τι γιορτέ. Δυστυχώ, με την ολοκλήρωση τη πληρωμή, η παραγωγή ήταν πάλι κουτσουρεμένο το ποσό. Υπάρχουν αδιάθετα ποσά και από την πληρωμή του Οκτωβρίου, τα περιβόητα 88 εκατομμύρια ευρώ, και από τη συγκεκριμένη πληρωμή που θα ξέρουμε το ακριβή ποσό στο καινούριο έτο. Δυστυχώ αυτά τα αδιάθετα ποσά είναι τα ποσά που δημιουργήσαν σοβαρό πρόβλημα στι αγροτικέ οικογένειε. στις αγροτικές οικογένειες που σήμερα πλήττονται από την κλιματική αλλαγή σε όλη τη χώρα και περνάνε μαύρε γιορτέ και δύσκολο χειμώνα. Αγρότε έκαναν μαύρε γιορτέ με φόντο τι κουτσουρεμένε επιδοτήσει, τονίζοντα την ανάγκη να γίνουν οι όποιε διορθώσει για την αποκατάσταση των αδικιών. Κακώ έγινε. Δεν ξέρω Ποιε αιτίε είναι, αυτά είναι κονδύλια που έρχονται από την ΕΟΚ, δεν έχουν κάνει σωστέ δουλειέ. Ο ΠΕΤΣΕΠ, στο... στον ΠΕΤΣΕΠ, ο ένα ρίχνει τι ευθύνε στα Λονού. Η ουσία είναι ότι οι άνθρωποι χάνουν τα λεφτά του. Η κυβέρνηση πετάει τον παλάκι στη διοίκηση του ΠΕΤΣΕΠ. Τώρα ο κόσμο δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανένα, ούτε στον ΠΕΤΣΕΠ, ούτε στην κυβέρνηση. Πώ <σοβεί> δεν υπάρχει. <σοβεί> Υπό άλλε εποχέ ο κόσμο έχει ξεσηκωθεί. Τώρα τι έχει πάθει ο κόσμο και κοιμάται, δεν ξέρω. Ε, Ένα παραγωγό που ξεκινά από 5.000 και έχει καταντήσει περίπου 500 ευρώ. Οπότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην ενδοχώρα. είναι. Δεν τα βγάλει ο κόσμο πέρα με τίποτα. Έχουμε στον κουμπαρά από την πληρωμή του Οκτωβρίου περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι χρήματα μπήκανε πάλι στον κουμπαρά από την πληρωμή του Δεκεμβρίου και θα ζητήσουμε. Την αιτιολογία από τον οργανισμό, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν αυτά καταβληθούν σε μορφή βασική ενίσχυση, δηλαδή να γίνει μια συμπληρωματική πληρωμή. Η πληρωμή του Δεκεμβρίου ήταν μια ενδιάμεση πληρωμή, υποστηρίζει ο Μιρόν Χιλετζάκη, ο οποίο εκτιμά ότι σε τρει μήνε θα έχουν ξεκαθαρή εικόνα σε σχέση με τι περικοπέ. Οι αγρότε καταρχήν έχουν μπερδευτεί με την πληρωμή του Δεκεμβρίου. Η πληρωμή του Δεκεμβρίου δεν είναι πληρωμή εγκαθάριση, είναι μια ενδιάμεση πληρωμή. Έχουμε και την πληρωμή του Απριλίου. Επομένω, αν δεν ολοκληρωθούν τα έκοσχημ που είναι πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά πόση μείωση έχει τελικά ο κάθε παραγωγό. Τη δυσαρέσκειά του σε σχέση με τι καταβολέ των επιδοτήσεων εξέφρασε ο Λευτερή Αυγενάκη, ο οποίο δεσμεύτηκε και την αποκατάσταση των αδικίων στον αγροτικό κόσμο. Το ερώτημα, έγιναν σωστά, σωστά οι καταβολέ σα. Σα απαντώ πω όχι. Το είχα πει άλλωστε την πρώτη στιγμή. Ξεκινάμε να χτίζουμε ένα οργανισμό σωστό. Σωστό τι σημαίνει: με ένα σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα, πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα είναι κουμπωμένο σε εισαγωγικά με τι περιφερειακέ υπηρεσίε του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφενό και αφετέρου θα λειτουργεί απολύτω συναρμονισμένα με αυτά που η κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μα υποδεικνύει πολύ σωστά, αλλά δεν τα έχουμε κάνει. Και θα λειτουργεί καθαρά και μόνο για τα συμφέροντα και των δικαιούχων των ενισχύσεων.